Ήταν και είναι μεγάλη μου αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο χώρο και να παίζεις μπάσκετ για να καταλάβεις τι σου λέω. Αν με θεωρεί κάποιος άλλος που είναι εκτός της φάσης, να πει να πουλαλεί τούτη, αλλά μικρόβιο, είναι αγάπη τον μπάσκετ. Και θεωρώ ότι και μεγαλώνοντας και φεύγοντας από το χώρο σαν παίχτρια και φτάνοντας, ξεκινώντας μια καριέρα σαν προπονήτρια, παραμένει η ίδια η αγάπη. Να είναι αλλάξει κάτι. Τώρα παρακτώ, ήταν αυτός ο σκοπός μου μετά τη Σόφη να βρω τρόπο να σε φέρω και εσένα. Νόμιζα να φέρεις αντίσταση, ξέρω, αλλά τελικά... Καλώς όρισες, κουλίτσα μου. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά με τη Σοφία που μικρές πάμε πακέτο. Όχι πάντα, σχεδόν πάντα. Ναι, χωρίζετε σας κάποιον, κάποια υψομετρική διαφορά, όπως το πάμε πολλές φορές, αλλά εντάξει. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, έτσι να υπάρχει λίγο... Πώς το λες, να υπάρχει και ο center, να υπάρχει και ο... Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να σε καταλάβω χωρίς τις κορδέλες, πας στο μαλλί, χωρίς την κλάτη σαν την ψηλή, χωρίς το... Είπα να σας το λύω. Αφού ήταν να έρθουμε δαμένα μετά από πολύ καιρό να σε δω, τον Ανδρέα, εντωμεταξύ να σε ευχαριστήσω κιόλας και εσέναν και τον Ανδρέα που κάνετε τούτον το πρωτότυπο πράγμα, να σου το πούμε, για τα κυπριακά δεδομένα, με επιτυχία και θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Συγκίνησες με, αλλά θα γλιτώσεις. Να πω από το zoom in ολόγια, να το πάρω έτσι. Θα ξεκινήσουμε από την κουβέντα της Σοφίας που σκέφτεται έναν last dance. Πότε το σκέφτεται? Παίζει ρόλο να το σκέφτεται. Λογικά μετά το μωρό. Κοίτα, αφήστε να γεννήσει, να δει πρώτα έτσι λίγο να παίζει και να τα ξαναπούμε μετά. Τώρα η Σοφία... Στο δικό σου μυαλό υπάρχει? Κοίτα, πολλά κομμάτι είναι πολλά δύσκολο. Γιατί θεωρώ ότι έκλεισα μια καριέρα η οποία έκλεισε πάρα πολλά καλά. Κράτησα πάρα πολλά σε όλα τα χρόνια, και φιλίες, και εμπειρίες κλπ. Και είμαι της άποψης γενικά ότι άμα κλείσει κάτι και ανοίξει έναν άλλον κεφάλαιο στη ζωή σου, πολλά δύσκολο να επανέλθω. Μίλησες για μια πλούσια καριέρα, όντως. Ήταν μια καριέρα αξιοζήλευτη σε μεγάλο βαθμό. Εγώ σε είχα γνωρίσει όπως και τη Σόφιν, και τη Σόνιαν, και τη Βαλεντίναν, όλες τις κοπέλες, τον Αχιλλέαν, πριν μια δεκαετία, και βάλε, ναι, τούτον το πριν, ναι. Πέρσι. Σε συγκεκριμένα και όπως φωτογραφίες που μου έστειλες, εκείνο που είδα και πραγματικά ήταν το όμορφο, ήταν ότι ήσασταν μόνο Κυπρίες και με ένα χαμόγελο. Ξέρετε ότι τότε ήσασταν η δεύτερη δύναμη στον χώρο, δεν πιάσετε πρωταθλήματα ή κύπελλα. Αλλά διασκεδάζεται το. Ναι, πολλά σημαντικό το που λες, γιατί ναι με παίζει ρόλο και το πρωτάθλημα και το κύπελλο κλπ, αλλά για μένα παίζει πάρα πολλά σημαντικό ρόλο να είσαι σε μια ομάδα η οποία το περιβάλλον είναι άψογο και τούτον είμαι πολύ πολλά τυχερή, γιατί είχα ομάδες που περνούσαν πολλά καλά. Οι φιλίες που σου είπα που κρατούν χρόνια. Δηλαδή, μέχρι και τώρα είμαστε φίλες με κάποιες, ας πούμε, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και οι στιγμές που ζήσαμε, λέει και εσύ, εντάξει, μπορεί να χάναμε, μπορεί ήμασταν καλή ομάδα, ας πούμε, αλλά μπορεί να χάναμε, αλλά περνούσαμε καλά. Και είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Το τον πες ότι κράτησες φιλίες, είναι κάτι το οποίο συνεχίστηκε και μετά, είτε στο Αποέλεπιες, είτε στην ΑΕΚ, ή στον Κεραπνών, ή στο Πανεπιστήμιο τότε. Τα παραπάνω χρόνια ήσουν παρέα πάντα Twin Baroline με τη Σόφη και με τη Ζώη να παίξετε μαζί. Μετά νιώσες για κάτι στην καριέρα σου, ήθελες να μείνεις παραπάνω χρόνια κάπου αλλού, να παίξεις παραπάνω χρόνια κάπου αλλού? Ίσως, σίγουρα με δανειώνω για τίποτε, απλά ίσως η χρονιά που ήμουν στην ΑΕΚ, που ανοίξε για ένα χρόνο και μετά έκλεισε. Και πήγαμε και Ευρώπη. Και πήγαμε και Ευρώπη. Ίσως θα μπορούσε ακόμα ένα χρόνο να έπαιζα. Δηλαδή ήταν κρίμα το ότι
εκτίθηκε κάτι πολύ καλό και μετά έκλεισε απότομα. Δηλαδή, θυμούμε είχαμε... στην Αγγλία, μια Αμερικανή ήταν πραγματικά, ναι, ήταν πιστόλι, ναι, θυμώ το όνομα της, πραγματικά, ήταν εξαιρετική. Ντελίσια Λόιτ. Ναι. Ήταν βασικά εξαιρετική χρονιά, εμπειρίες απίστευτες που μας εδόθηκαν να παίξουμε Eurocup σε γήπεδα, ας πούμε, Μίνσκ, πήγαμε Μόσχα, Ρωσία. Ενώ τούτες εμπειρίες που θέλει ο κάθε αθλητής να ζήσει, και ειδικά στην Κύπρο, ας πούμε, που πόσες ευκαιρίες έχει μια Κύπρια, ας πούμε, να τις έχει. Η ΑΕΚ πρόσφερε μας το ο κύριος Λευκαρίτης, ας πούμε, και μπορούσε να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή, ήταν κρίμα που έκλεισε έτσι απότομα. Ήταν το μόνο που θα μπορούσα, αν γύριζα το χρόνο πίσω, να διεκδικούσα, ας το πούμε. Δηλαδή, να μείνεις λίγο παραπάνω. Ναι. Γενικά, γύρισες ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι... Κλείσα και κάμπος. Φεύγει και νικούλα και μαζί μπαίνει και ο Λουκέτσο πάνω στη κλειδονιά. Καλά μου, μόνο μου. Πού πέρασες τις πιο ωραίες στιγμές? Κάθε χρονιά ήταν διαφορετική. Δεν μπορώ να πω ότι επέρασα, ας πούμε, και στο ΑΠΟΕΛ, που εν το κρυφκό την ομάδα μου, ας πούμε, που πέρασα τα παραπάνω χρόνια της καριέρας μου, και είναι ένα κομμάτι της, που να το θυμούμε, ας πούμε, και στον Κεραυνό που έπιασα το πρωτάθλημα, τα κύπελλα, Super Cup κλπ. Σίγουρα ξεχνιέται, αλλά ξεχνώ ούτε το Πανεπιστήμιο Κύπρου που πάλι με το Λίνον είχαμε την ευκαιρία να πήγαμε, παίξαμε στο εξωτερικό. Ενώ κάθε χρονιά ήταν ωραία. Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, και πασάρις μου τώρα να σου πω ότι γενικά κάθε χρονιά και οι προπονητές που είχα ήμουν τυχεροί. Δηλαδή, είχα αξιόλογους προπονητές. Οπότε θεωρώ ότι η ηλικία η δική μας, η γενιά τούτη, ας πούμε η Σοφία, η Ζωή, η Χαρά, η Ρουσάκη ακόμα, εγώ, είχαμε την ευκαιρία και είχαμε καλούς προπονητές. Και περάσαμε ωραία. Το είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γενικά ένα πράγμα που θυμούμε που σένα, σε όποια ομάδα και αν ήσουν, στο ΑΠΟΕΛ σε θυμούμε τόσο πολύ. Εγώ θυμούμαι στον Αχιλλέα, στον Κεραυνό, στο Πανεπιστήμιο, στην ΑΕΚ, δηλαδή σε όλες τις άλλες ομάδες φυσικά, ότι πάντα διασκέδαζες το. Και κάτι που σε κάνει να ξεχωρίζεις εσένα είναι ότι όσον και αν έπαιζες, ήσουν η κούλα. Έμπαινες με την κορδελού σου, με τα περιβραχιόνια σου, με το ένα σου, με το άλλο σου. Τι βρίσκε έβαλα. Και απολα... Τι βρίσκε έβαλε, ναι. Απολαύβανες το όμως. Διασκέδαζες το. Είναι βάρκο μου. Δηλαδή, αν μου έρχεται η ώρα να παίξω, δηλαδή, παραδέχομαι ότι βαρκούμε τώρα το γυμναστήριο απίστευτα. Δηλαδή, δεν είμαι καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο... Κάμε το κάτω, Αντρέα μου, το πράγμα είναι ότι... Εντάξει, λέω το ότι δεν είμαι καλό παράδειγμα σε αυτό το κομμάτι, αλλά όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, ας πούμε, ειδικά την ώρα του παιχνιδιού, δεν ξέρω, ήμουν σε άλλη φάση. Απολάβανα το απίστευτα και είτε παίζαμε με καλόν αντίπαλο, είτε με πιο, ας πούμε, σε δυναμικότητα, πιο χαμηλό σε δυναμικότητα αντίπαλο, θέλω να παίζω, απολαμβάνω το. Το δω με τις κορδέλες και το τάουλα που λαρίσεις έβαλες, ότι έβρισκες μπροστά σου, πώς δεν προέκυψε. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλουν πολλά τον Άλεν Άιβερσον τότε, δεν ξέρω. Φυσικά το παρατσούκλισε, μέσος πλησάφος ήταν Τζόρταν. Εσύ μεγαλώσεις έτσι. Δεν μόνο εγώ τελικά όμως, αποδείχτηκε ότι δεν είναι μόνο εγώ. Ωραία, ο Άλεν Άιβερσον έφορε νομίζω τα δεντετυλίκια. Ναι, το στυλάκι όμως είχες το... Άρεσε και μου, δεν ξέρω. Ίσως και τώρα να πήγαινε πάλι να τα βάλα. Τώρα θέλω το μένω. Αν τα έβρω κάπου που είναι, δεν ξέρω. Αλλά ναι, σημαντικό είναι ότι αρέσει και μου και όμως κάμνα. Και αρέσει και μου εννοείται. Αρέσει και σου το ότι ειδικά στις αρχές της καριέρας σου αποτελούσε και παράδειγμα. Πολλές μητσές ευλέπασαι και προσπαθούσαν να σε μιμηθούν. Ακόμα και το στυλ σου. Ευλέπανα λόγω στην κορδέλα. Μπορεί να είναι κορδέλα, ναι. Να ήταν κίνητρον. Θα μην σου έβαλε τις κλάτσες στο γόνατο. Εντάξει, η κλάτσα ήταν από ένα σημείο και μετά η κλάτσα ήταν, πώς το λέει, σε κάποια φάση θυμάμαι στον Κεραυνό, στο τέλος της τελευταίας χρονιάς, είχαμε βάλει, ας πούμε, ίδιες κλάτσες παιχνίδι, ας πούμε. Πιάναμε κλάτσες τις ίδιες. Για να μην τις το χαλάσεις στις σόφις, βασικά, μην νιώθει. Που λες, πώς νιώθες που είσαι μικρές οι οποίες, ξέρεις το, ότι βλέπασες και θαυμάζασες τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεσαι.
Εντάξει, πάντα προσπαθούσα να δώσω τον καλό παράδειγμα. Γενικά, ας πούμε, και να βοηθώ. Δηλαδή, πάντα αρέσκε μου να πω στο γήπεδο και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Δηλαδή, είμαι άνθρωπος που νομίζω φαίνεται τον τότε μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί κανένα να το αφισβητήσει ότι δεν παίζα για μένα. Ενώ δεν ήμουν ποτέ ατομικίστρια και ήθελα πάντα και να βοηθώ το συμπαίχτη μου και να προσπαθώ, ας πούμε. Δηλαδή, αρέσκει μου παραπάνω να δύο assist παρά να σκοράρω. Πόσο μάλλον τις μικρές που εννοείται ότι μπορούσα να δώσω, ας πούμε, εννοείται ότι εδιούσα τους. Πάντα ήθελες φυσικά να βάλεις το τρίποντο σου, δεν μπορούσες να τελειώσεις έναν αγώνα χωρίς να... Άλλον κεφάλαιο, εντάξει. Και μετά να σουτσάρω είναι σίγουρα. Πότε καταλάβες ότι έχεις το. Δηλαδή, δεν περιπέζομαστε, δεν είσαι πρώτον boy. Πάμε το πολλές φορές, εμπέρασες το πίσω. Αλλά, αλλά είσαι στο. Δεν ξέρω, απλά... Απλά σούταρα, Τον μπάσκετ πότε κολλήσε μες στον εγκεφάλο σου, πότε είπες ότι okay. Που έπω 6 χρόνο. 6 χρόνο. Παίζω, ναι. Εντάξει, παίζα μόνη μου, αλλά εντάξει. Εντάξει, εν είχες φίλους δηλαδή να παίζουν μαζί σου εννοείς. Όχι, παίζα μόνη μου. Αλήθεια. Είμαι κρίμα, ναι. Επειδή ένα θυμό μου μωρών, απέναντι από το σπίτι μου ήταν η Πάικ Κερίνιας τότε. Okay. Ήταν ο Βεζέγκοφ, ο Ιόνοφ, ήταν ένας Αμερικάνος, αν δεν κάνω λάθος, ο Βίλιαμς. Τι μου μωρών εγώ, πορωμένη με τον μπάσκετ, δεν πήγαινα σε κάποια ακαδημία γιατί ήταν... Δεν έτυχε τότε, ας πούμε, να πάω σε ακαδημία. Και πήγαινα τα απογεύματα της νύχτας που είχα στην προπόνηση, έφευκα. Και στο τέλος της προπόνησης που κάνουν σούτ οι παίχτες, πήγαινα με τη μάπη μου και μιλήσαμε με τον ξένο τον Αμερικάνο, ας πούμε, γιατί στο πάσες. Δηλαδή τόση μπόρωση είχα που... Επίσης στις προπονήσεις της ΠΑΕΚ, ας πούμε, και στα παιχνίδια. Ήταν απέναντι το σπίτι μου, ήταν πολλά κοντά. Από όταν που τσαμέ ξεκίνησε κιόλας, τα ξεπέζα και πριν με τον αδερφό μου, ξέρω εγώ. Μετά που τούτο ξεκίνησα σιγά σιγά να... Πώς το λέεις, να... Να κολλάς, να παίρνεις, ναι. Δηλαδή, μια πολύ καλή ασίστη για το... Τι πρέπει να κάνουν οι μητσές, πιστεύεις. Άμα μια μικρή ξεκινά τώρα να παίζει μπάσκετ, πάει και στην ακαδημία της. Τώρα είναι πιο εύκολο να πάει σε μια ακαδημία να ξεκινήσεις. Ναι. Αλλά πλέον υπάρχει άλλο πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχει το ρέθισμα με το κινητό. Υπάρχει το ρέθισμα με τα τάπλετ, με τις τηλεοράσεις. Πόσο εύκολο είναι να. Όχι να βρούμε νέα γκούλα ή νέα σοφία. Να βρούμε απλά το μικρόβιο, λαλίτσεση. Να κολλήσουν το μικρόβιο. Κοίτα, γενικά, ας πούμε, δεν μπορείς να πιεστείς κανένα μωρό να κάνει κάτι το οποίο. Θέλει να κάνει. Τούτο είναι το ένα το κομμάτι. Το άλλο, να σου αρέσει το μπάσκετ, θεωρώ ότι και εμείς τώρα, ας πούμε, να πιάνε το κινητό. Αλλά την ώρα που να πάμε προπόνηση, να είναι προπόνηση για μένα. Το θέμα είναι και οι γονείς να μεταδώσουν το ότι μπορεί να μην είναι το μπάσκετ, μπορεί να είναι γενικό αθλητισμός. Εν καλό, όχι να πιέσεις το μωρό σου, απλά να του δώσεις τις εναλλακτικές του αθλητισμού. Δηλαδή, μπορεί να μπάσκετ, μπορεί να handball, volley. Γιατί γενικά βοηθά πάρα πολύ ο αθλητισμός. Σίγουρα να ξεκολλάς και από τα τάπλετ, γιατί εμείς ήμασταν η γενιά μας μαθημένοι, ας πούμε, μέσα στις γειτονιές, όσο αρκά τη νύχτα. Ναι, θεωρώ ότι είμαστε πολλά τυχαίροι. Αλλά τα σημερινά δεδομένα, δεν το ξέρω ακόμα να το πώς χειρίζονται οι αλήθεια τέτοιες καταστάσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι καλά οι γονείς να παροτρύνουν τα μωρά τους να ακολουθήσουν έναν άθλημα, ας πούμε. Μπορεί να είναι χορός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Απλά βοηθάσαι το πράγμα. Και στο χαρακτήρα. Δηλαδή, πόσο μάλλον να έχει να κάνει ένα ομαδικό άθλημα. Που είναι πολλά σημαντικό για μένα. Να παροτρυνείς τα μωρά σου να ακολουθήσουν το άθλημα εσύ. Πολλά γλυωρά, αλλά καλή ερώτηση. Ναι. Καλή ερώτηση. Να ασχοληθούν με αθλητισμό, νομίζω πως ναι. Μον μπάσκετ δεν ήξερω, η αλήθεια. Μον μπάσκετ δεν ήξερω, αλλά νομίζω με το αθλητισμό... Κοίτα, έχεις φωτογραφίες πάντως να τους δείξεις πώς ήταν η μάμμα τους, τον νερό που έπαιζε. Εντός που σου λέω ότι ο κάθε χαρακτήρας, ο κάθε άθλημα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ να υποστηρίξω το κομμάτι που θέλει, ας πούμε. Που να έχει ταλέντο. Μπορεί να μην έχει ταλέντο στον μπάσκετ, μπορεί να έχει ταλέντο κάπου αλλού. Αλλά εγώ να κάνω support το πράγμα που έχει ταλέντο. Δεν θα πάω να πω όχι, ας πούμε. Υποστηρίζεις το μωρό σου και αμέ που θωρείς ότι έχει και ταλέντο και θέλει να το κάνει γιατί το αγαπά. Πολλά σημαντικό. Ακούεσαι πολλά, μάμμα. Ναι, έγινα. Πώς είναι το διαλάγει στη ζωή σου. Πιστευτή. Γι' αυτό μου σου αλάφεις τη Σοφία να γεννήσει και μετά.
Εντάξει, εν τούτο που σου είπα πριν ότι κλείναν κεφάλαιο και αν είναι έναν άλλον, εντελώς διαφορετικό. Μιλούμε... Εντάξει, νιώθω ευλογημένη πραγματικά και οποιαδήποτε γυναίκα το ζητούν το πράγμα. Όταν γίνεσαι μάνα, ας πούμε, αυτόματα ούλα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πάντως παραμένεις με το χαμόγελο όπως ήσουν. Ναι, τούτο είναι καλό. Αλλά γενικά, μπαίνουν όλα σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει, εσύ ξέρεις τα καλύτερα και είσαι διπλούν, οπότε μπορώ να σου πω. Ένα άλλο πράγμα, εντάξει, είναι να το ζητώ τώρα. Αλλά αλλάζει η ζωή σου, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε λίγο σε αυτό το οποίο σε χαρακτηρίζεται σε έναν πάντα, όπως είπα, πάντα το κέφι σου για να παίξεις μπάσκετ. Θυμούμε, όπως και με τη Σόφη, γιατί θέλοντας και εμείς, ήσασταν πάντα πακέτο, ενώ ακόμα και τα καλοκαίρια επιλέγεται. Δεν θα πω παρά τις διακοπές να παίζετε μπάσκετ, αλλά βρίσκεται τρόπο πάντα να συνδυάζεται και τον μπάσκετ. Mm-hmm. Εν τόν που είπες όμως, τότε μεγαλώσαμε με διαφορετικό τρόπο ουσιαστικά και θα είχε μείνει το μικρόβιο. Ναι. Έχεις πολύ το δικαίωμα σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθούσαμε να σπέντα καλοκαιρία να συνδυάζουμε και τη θάλασσα με κανένα 3-on-3, ας πούμε, με κανένα διήμερο. Πάντως είναι δείχνει να χάσετε σε 3-on-3. Ναι, αλλά χάσαμε. Αν μέλα λούμε, ξέρω εγώ, αλλά γενικά όσοι γίνουν απολαμβάναμε το. Δηλαδή, ό,τι και αν έκαναμε. Περνούσαμε καλά. Και περνούμε ακόμα καλά. Πέμω και τη δική σου εκδοχή για το 3 πουλάκια. Το 3 πουλάκια κολλήσε μας στον κύριο Λίνος Γαβρίλ. Εντάξει, παραπάνω πήγαινε στις άλλες κοντά μου, αλλά μπράβο, και ναι, εσύ σου, ναι, εντάξει. Αλλά έμεινε μας σαν σλόγκαν, δηλαδή που τότε και πάει ακόμα. Όπως ερώτησες η Σόφη, ήταν η Σόφη, εσύ και η Ζώη ουσιαστικά τα τρία πουλάκια σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Ποιες άλλες εμπαίνασαν από την εξωτερική? Σαν πουλάκια? Ναι. Ξαρτάει από την ομάδα που είσαι. Εντάξει, δεχτών. Πέμπω το πανεπιστήμιο τότε που ήταν ο Λίνος τσάμε. Τι χαρά ήταν. Τι χαρά και η Άντρια. Ήταν έτσι λίγο παραπάνω με στην παρέα. Αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν, να πιάσουν τη θέση σας σαν... Κάποτε πιάνναν τη φάση σας. Α, τόσο καλά. Αλλά εντάξει, εν τω μου σου λέω, έκαναμε αστιεύκα, έκαναμε πλάκα, ναι, πράσαμε πολλά ωραία. Για μια παίχτρια που αγαπούσαν τον μπάσκετ τόσο πολλά, πόση υπομονή χρειάστηκες, πόσο δρόμο χρειάστηκε να για να ώσπου να καταφέρεις να πανηγυρίσεις τους πρώτους σου τίτλους στον κεραυνό. Στον κεραυνό, ας πούμε, ήταν η δικαίωση τον κόπο σου μετά από τόσα πολλά χρόνια που παίζεις μπάσκετ. Ήμουν, ας πούμε, θεωρώ ότι π.χ. στο ΑΠΟΕΛ που έκανα τα παραπάνω χρόνια, εν τούτο που επιδιώκαμε κάθε χρόνο λίγο support, γιατί είχαμε πάντα πάρα πολλά καλές Κύπριες να στερεχωνούν την ομάδα και θέλαμε λίγη βοήθεια. Δηλαδή, αν είχαμε γίνει λίγη βοήθεια, θεωρώ ότι ήταν να πιάνναμε πρωταθλήματα. Αλλά δυστυχώς δεν την είχαμε, και την βοήθεια. Και τούτο ήταν και ο λόγος που με έκαμε και εμένα να φύω για να πάω στον κεραυνό έτσι ώστε να... Το ίδιο είχε πάθει και στον Αχιλλέα. Και στον Αχιλλέα πάλι, ναι. Και να μην θέλετε το support του της ξένης, ναι, θέλαμε ένα support γιατί τούτο που τους ελαλούσαμε τότε ήταν κρίμα να έχεις μια ομάδα να τις τελεχώνουν τόσο καλές Κύπριες, ας πούμε, και να με βοηθάς λίγο. Γιατί εντάξει, είχαν πάντα το γυναικείο σε δεύτερη μοίρα. Μέσα σου πω τρίτη. Απλά ήταν κρίμα λόγω του ότι μπορούσαμε να πιάσουμε και άλλους τίτλους. Αλλά προσπαθώ να κρατώ τα καλά. Τα καλά από κάθε ομάδα. Τα καλά από κάθε ομάδα και τις καλές χρονιές και τα υπόλοιπα. Σίγουρα ένας αθλητής θέλει και άλλους τίτλους, και άλλα πρωταθλήματα, και άλλα κύπελλα. Αλλά τι να κάνουμε. Όταν έφτασε επιτέλους η επιτυχία, πώς ένιωσες μετά από τόσα χρόνια? Δικαίωση. Είχα τα πολύ αποθυμένα. Εντάξει, με ξεχνούμε και τη χρονιά με τον coach του Στυλιανίδη, είναι ότι με βάλαμε πάρα πολύ. Κάθε χρονιά να βάλεις ώρες μέσα στο γήπεδο και στερήσε τα Σαββατοκυριακά σου, δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μέλος μιας ομάδας. Τρώεις χρόνο από την καθημερινή σου ζωή. Τα Σαββατοκύριακα σου ενέχεις να πάεις, ας πούμε, π.χ. έναν περίπατο οι φίλες σου, διήμερα, φκένουν έξω. Τούτον δεν μπορούσαμε να το έχουμε εμείς τόσα χρόνια. Και όταν, ας πούμε, τη τελευταία χρονιά που κατακτήσαμε, ας πούμε, Super Cup, κυπελλών και πρωτάθλημα και βάλαμε χρόνο και κόπο μέσα στο γήπεδο και πάρα πολλές ώρες,
Όταν φτάσεις εννοείται και πιάσεις όλους τους στόχους σου, εννοείται νιώθεις απίστευτα ωραία. Τι σε οδηγήσε στο να πεις κάνει? Συγγνώμη. Τι σε οδηγήσε στο να πεις enough is enough? Ότι πρέπει να προχωρήσω στη ζωή. Εν τότε που σου λέω ότι... Εντάξει, ένιωσα εγώ την ώρα ότι... Πιάνοντας τα τρία τα Super Cup και πέλλον πρωτάθλημα, έλαλω και εγώ εντάξει, οκ. Καλά δάμε που έκλεινε να κλείσει μια καριέρα. Εντάξει, ίσως δεν μπορούσα να παίξω άλλο ένα χρόνο, αλλά το timing, τη δεδομένη στιγμή και στην προσωπική μου ζωή, ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Τώρα, άμα σκεφτείσαι πόσα χρόνια περάσαν, πόσα που... Να λες πότε περάσαν το τραγούδι. Ακριβώς. Είναι η συζήτηση που είχαμε με τον Σοφία. Ναι. Τότε θυμόμαστε τις αρχές τέγια. Ναι, περνά απίστευτα ο χρόνος. Και εσύ θυμούμαι στον Αχιλλέα, ο φανατικός μας οπαδός, μετά είναι πάντα. Μετά έμεινε δεύτερη κατηγορία Αχιλλέα και εγώ προχώρησα να κάνω άλλα πράγματα, να δούμε διαφορετικά τις ομάδες. Ναι, εντάξει. Γενικά πάλι είσαι κοντά. Αν αγαπάς τον μπάσκετ είσαι κοντά του. Ναι. Εθνική Κύπρου. Εθνική Κύπρου. Εθνική Κύπρου, εντάξει, τώρα που ετέγιο σαν ουλά του, ήταν μπορώ να αναφερθώ. Ενώ σου ήταν... Ήμουν άτυχη σε αυτό το κομμάτι λόγω του ότι είσαι πολλά χρόνια ήταν αδρανής. Δηλαδή, ναι. Όταν έπαιζα εγώ μπάσκετ, ήταν πολλά χρόνια αδρανής η Εθνική Κύπρου. Πρόλαβα να παίξω, ας πούμε, 3-4 χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήμουν πιο μικρή, οπότε εννοείται... Επίεννα απλά για την εμπειρία. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν ταλέντα. Δηλαδή, πρέπει να δουλευτεί σωστά η εθνική, γενικότερα. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματά να δρανοποιείται και μετά από χρόνια να συνεχίζεται και ξανά, και ξανά, και ξανά. Έτσι, δεν πετυχαίνει τίποτα. Τα τελευταία χρόνια που σταματήσαμε εμείς, βλέπω ότι και υπάρχει και εθνική με πιο μικρές κοπέλες. Δεν τα ξέρω λίγο τώρα, το IU 16, IU 20, δεν ξέρω. Είμαι λίγο διαβαστή, sorry. Απλά παλιά δεν υπήρχε όταν παίζαμε εμείς το πράγμα. Ελπίζω με τον χρόνο, γιατί είναι κρίμα να με δίνεται ευκαιρία σε μια παίχτρια να παίζει στην εθνική Κύπρου να προσωπήσει τη χώρα της. Το ότι παρόλο που έκοψες πίσω από τα πράγματα, γνωρίζεις ότι δημιουργήθηκε μια ανόρθωση, επέστρεψε μια ανόρθωση στα δρόμενα. Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι να μπαίνει μια νέα ομάδα ουσιαστικά, δυναμικά. Καταρχήν, χάρηκα πάρα πολλά που άκουσα ότι όσο στεναχωρέθηκα που έκλεισαν ο κεραυνός για τον τη χρονιά, τόσο χάρηκα που άνοιξε μια ανόρθωση. Και οι παίχτριες που εστελεχώσαν την ομάδα, επειδή γνωρίζονται, ας πούμε, μόλις εστελεχώθηκε η ομάδα και είδα, ας πούμε, και τη δουλειά που έκαναν για μένα, λέω και εγώ, ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είναι να πρωταγωνιστήσουν και να πάνε πάρα πολύ καλά. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στην ανόρθωση γενικά, γιατί είναι τούτο που είπες ότι μια νέα ομάδα δούλεψε σωστά που την αρχή. Επέλεξε παίχτριες με χαρακτήρα, να το πούμε, και καλά μωρά, και επήγαινε τζάι που επήγε. Δεν είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Ένας προπονητής, εκτός το ότι πρέπει να είναι καλός προπονητής, οι παίχτριες που να στελεχώσουν την ομάδα να είναι καλοί χαρακτήρες. Και ταλέντα, δηλαδή πήγαινε Χαρά, πήγαινε Χριστιανά Μενελάου, και Κατερίνα Γεωργίου. Τώρα θυμούμε ονόματα που έβλεπα έτσι και εγώ όσο μπορούσα φέτος τους αγώνες. Και μου σύρωτα να τα πάνε καλά. Και χάρηκα που έτσι ένα σωματείο ιστορικών. Βλέποντας παγίες σου συμπαίχτριες ουσιαστικά να παίζουν, άλλες να πανηγυρίζουν πρωτάθλημα, άλλες απλά να δρώνουν μέσα στο παρκέ. Εμπαίνε σου το μικρόβιο το. Πεθύμισα το. Ήθελα να μου τζαμέ. Δώσουμε εμένα την πάσα να βάλω τρίποντο τώρα. Η αλήθεια, τον πρώτο χρόνο που σταμάτησα, που πήγαινα στα παιχνίδια, ήμουν έτοιμη που την κερκίδα να μπω στο γήπεδο. Αλλά νομίζω με την πάροδο των χρόνων ξεπερνάς το. Επήγες και πολλά στο καλούμι του προπονητή. Επήγες και πολλά στο καλούμι του προπονητή τώρα. Ναι, θεωρώ πως ναι. Εντάξει, κάνω τώρα και την προπονητική μου.
Είμαι και στο GC School. Μαζί με τον Νικόλα, ναι. Μαζί με τον Νικόλα και θέλω να τον ευχαριστήσω τον Νικόλα και με ευκαιρία τώρα με την μέσο της εκπομπής. Γιατί εντάξει, είμαι που την πρώτη μέρα που άνοιξε η Ακαδημία στο GC School πιστεύτηκε με, πήρε με κοντά του, ας πούμε, να στήσουμε μαζί του το πράγμα. Μπορείς λυπήθηκε, εντάξει. Ναι, μπορεί να λυπήθηκε, αλήθεια. Εντάξει, okay. Αλλά είναι... Και πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο, ήμουν 3 χρόνια μαζί του. Εντάξει, αναγκαστικά πρέπει να σταματήσω 1 χρόνο. Και τώρα επανέρχομαι με το καλό, πρώτα ο Θεός, ξανά από Σεπτέμβρη στην ομάδα που η οποία ενισχύθηκε με τον Τόλι τον Κασκίρ. Οπότε είμαστε. Ψηλή προσθήκη. Ψηλή προσθήκη, ψηλό. Ναι, ναι. Αλλά γενικά, τζέτζαμε ακόμα, περνούμε καλά. Και τούτο που βγάλει προς τα έξω το περνούμε καλά, ενώ γίνεται σοβαρή δουλειά σε έναν υγιές περιβάλλον. Έχει μωρά, έχουμε μέλλον. Ναι, έχουμε. Θεωρώ πως έχουμε. Φτάνει να συνεχίσει να... πώς το λες, να υπάρχουν οι ακαδημίες, να υπάρχουν οι σωστές καθοδηγήσεις που τους προπονητές και θεωρώ ότι έχουμε μέλλον, μπορούμε. Έχει μωρά, δηλαδή τούτο που μου είπες πριν με τα tablets, ξέρω εγώ, θεωρώ ότι τα μωρά και θέλουν να ξεφύγουν και λίγο. Δηλαδή, άμα τους βάλεις, είναι λογικό να δώσεις μια μάπα κάποιου μωρού, είτε ποδόσφαιρο, είτε βόλεϊ, είτε μπάσκετ, να βάλεις μέσα στον γήπεδο και να μην του αρέσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι για μένα αξιάζει ο tablet. Γι' αυτό που πρέπει να παροτρύνουμε τα μωρά να πηγαίνουν σε τον δρόμο. Να τους οδηγήσουμε προς το αν έχουν ταλέντο και θέλουν το. Κάτι που είπες πριν, ενώ ότι είσαι παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά το γυμναστήριο, να ξέρω εγώ. Σκέφτηκες ποτέ που θα μπορούσες να φτάσεις αν δουλεύκες λίγο παραπάνω. Ονειρεύτηκες, ας πούμε, το δρόμο που πιάσε η Σοφία, που δοκίμασε την τύχη της στον Παναθηναϊκό και πέτυχε εν μέρη. Σίγουρα, άμα δουλεύκεις, θα μπορούσες να πάει πιο ψηλά. Απλά... δεν ξέρω, η αλήθεια είναι... Μετάνιωσες το. Τότε είναι ένα γυμναστήριο. Του τώρα τέγιος, εμπιδόσαμε τόσο. Να πάω τώρα, ξέρεις. Κοίτα, μετά νιώσα ότι μπορούσα να δουλέψω. Ναι, ακόμα λίγο. Όχι, ακόμα λίγο, μπορούσα να δουλέψω. Γιατί είχα και προπονητές που με... είχαμε να push πολλά να δουλέψω. Όπως? Ο Λίνος. Μπεδόσαμε τον Λίνος, γιατί είσαι σε... Και είμαι η Νικολίνα. Και η Νικολίνα. Και ο Κώστας Τηλιανίδης στο τέλος. Δηλαδή, κοινό πότε πρέπει να πάμε να... γιατί στις προπονήσεις πρέπει... Κάποιε προπονήσει είχαν γυμναστήριο. Ήταν ο χαρός μου. Ήσουν άρρωστη, ήσουν γρήπο. Όχι, είναι πρέπει, αλλά τσινόν το... Αλλά εντάξει, τσινόν που ήθελα κούντιμα σε αυτό το κομμάτι. Αν θα μιλήσουμε λίγο, ήθελα κούντιμα. Αλλά εντάξει, έπρεπε να το κάνεις. Τι έκανα τόσο τον τελευταίο χρόνο, σε παρακαλώ, πήγαινα και στο γυμναστήριο. Γι' αυτό που είπες, κανείς κουράστηκα φέτος. Κανείς κουράστηκα. Εντάξει. Τα νέα τα μωρά, τα νέα τα ταλέντα να περνούν στο γυμναστήριο και μπράβο, εδώ σάβεται το σωστό μήνυμα στο τέλος. Ναι. Από τόσες φιλίες που δημιουργήσες, τόσες σχέσεις που δημιουργήσες, ποιες μπορούμε να πούμε ότι κρατάς παραπάνω και προχωράς τη ζωή σου, πέραν της Σόφης με μου την πεις κανεί. Εντάξει, είναι η Σοφία, είπα σου τι. Ναι. Η Ζώη, η Νικολίνα, η Άντρεα, η Χαρά, με ξέρω καμιά τώρα, έτσι. Ναι, να παίζει τηλεφώνημα άλλο, όπως μου είχε το τηλεφώνημα την πρώτη φορά, εντάξει. Κράτησα. Και με άλλες κοπέλες, ενώ εντάξει, μπορεί να μην μιλούμε τόσο, ας πούμε, και λόγω των χρεώσεων των καθημερινών, αλλά έχει και με άτομα που μπορέσουν ένα μήνα να μιλήσω και που να μιλήσουμε, αλλά λες και είναι πέρασε ένας που είναι ο μήνας. Το που είπες, ότι αλλάσουν τα... Τα δεδομένα. Τώρα πλέον είσαι και επίσημα προπονητρία, έπιασες τα χαρτιά σου κανονικά. Τελειώνω τώρα με το καλό. Ήταν να τελειώσω πέρσι, αλλά δεν πρόλαβα. Λέω εγκυμοσύνης, είχαμε τεχνικές δυσκολίες. Δεν μπορούσα να πάω να λέει απέτυχη. Μα γιατί? Οπότε τώρα με το καλό προσπαθήσω να τελειώσω. Έχεις στόχο να αναλάβεις κάποια ομάδα? Θα το ήθελα. Αντρική ή θα ήθελες? Αντρική, όχι. Όχι. Αλλά γυναικεία θα το ήθελα σε κάποια φάση. Να θέλετε? Δεν θα πω όχι. Και πιο μικρές. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσεις που χαμηλά. Δεν μπορεί ένας προπονητής να πάει κατευθείαν. Όσον καλός παίχτης και να ήταν, θεωρώ ότι είναι καλά να δουλέψεις πρώτα σε ακαδημίες. Εν τούτον που κάνουμε τώρα και εμείς
στη σχολή. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς από μικρές ηλικίες και σιγά σιγά να πιένεις. Δηλαδή μπορώ να πάει ένας προπονητής ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του και να πάει κατευθείαν γυναικείο ή κατευθείαν αντρικό. Θεωρώ ότι είναι λάθος τούτο. Καλά να δουλέψεις σε μικρές ηλικίες και μετά. Αλλά βλέπω το στο μέλλον να αναλάβω και ένα γυναικείο τμήμα. Θα πω, ας πούμε. Όχι, θα πω, σίγουρα. Και να έχεις παίχτρα στη Σοφία. Σοφία θα παίζει, μάνα μου. Σοφία τώρα μου να γεννήσει. Η ζωή να παίζει. Όχι, τι ζωή. Κανεί. Η Κρίς μπορεί να παίζει. Αστιεύκο το αξί, έχω έσει το... Πώς το λέεις. Ξέρω ότι αστιεύκο η ζωή. Η Κρίς. Και η Κρίς έξεσα να της πω, να σου ας πω για την Κρίς, ότι... ακόμα είμαστε φίλε με την Κρίς και μετά από τόσα χρόνια... Θαυμάζω την πάρα πολλά που έχει τρία μωρά και πάει και παίζει. Είναι η αρρώστια, δεν μου πάμε πριν. Ναι, όχι πριν, κάτι άλλο η Κρίς είναι αρρώστια. η Κρίς, ας πούμε, είναι παράδειγμα για μένα. Ωραίο να σκέφτεσαι τις φίλες σου που τόσα χρόνια που περάσετε ακόμα να τις ιστορείς να... Ναι, αφού θυμούνται μια-μια τώρα, είδες τώρα ήταν να με πιέει τηλέφωνο η Κρίς, να μου κάνει παράδειγμα. Εντάξει, αν ήσουν και 45 να σου πω, εντάξει, έχουν πάρει ξιάνεις. Ξιάνεις, δεν φας. Τι έφερες για να μπεις σε την ιστορία, αν είχες κάποιον που θαύμαζες, κάποιον που πολλά λες, α, θέλω να του μοιάσω, είτε εξωτερικών είτε Κύπρων. Και τα κλασικά, όπως όλα τα μωρά, ξέραμε τον Τζόρταν. Δηλαδή θυμούμαι, είχα συντή τον Τζόρταν, πριν το παιχνίδι έβαλα το συντή μέσα, έφερα τον Τζόρταν και ύστερα επορώνουμε και ύστερα πήγαμε έξω. Άρα είχα δίκιο για τον Τζόρταν, ρε. Τούτη, παραπάνω σε πιο μικρή ηλικία θυμούμαι το NBA. Μετά, μεγαλώνοντας, ξεκίνησα θωρώς και ευρωπαϊκών. Αλλά όταν είσαι μωρό, ας πούμε, και το ράσπεθ, όντε το κούμπο. Δηλαδή όλα τα μωρά ξέρουν το γέννη, όντε το κούμπο. Ήταν κάπως έτσι και μάθον Τζόρταν. Οπότε, που και με παρακολουθώντας, λέει και εσείς στις αλάνες που... επέζαμε, ήμασταν, δεν είχαμε και τα τάπλετ και όλα τούτα, οπότε αφιερώναμε παραπάνω χρόνο να παίζουμε με παιχνίδια έξω. Έχει ακόμα μάλλον, το θέσουμε στα ερωτηματικό. Όσο είναι παρακολούθησα φέτος, και η Τσιάνα Ράντζα, ας πούμε, πληκτικό μωρό και πολλά καλή παιχνίδια. Έχει το τσιλά το αίμα του... Ναι, ναι. Ενώ σου έχει πάρα πολλά ταλέντα. Και πάρα πολλά καλές παίχτριες. Και εν τούτο που σου είπα ότι χάρηκα που άνοιξαν και η ανόρθωση και άμα ανοίξε μια ομάδα και θωρείς ότι παίχτριες οι οποίες π.χ. ήταν εξωτερικών ή Τιάν ας πούμε ή και Σταυρέ Κόνιαλη που εντάξει παίζεις στο εξωτερικό, ναι εννοείται, αλλά εντάξει σε κάποια φάση μπορεί να έρθει η Κύπρο να παίξει. Ενώ ανοίγοντας και άλλες ομάδες ενάζεις πιο πολλές επιλογές και πολλά, ελπίζω και ο Κεραυνός να ανοίξει φέτος πάλι. Έχει ομάδες, ο Κεραυνός ειδικά το ότι έκλεισε... Ιστορικό σωματείο. Έχει ιστορικό σωματείο, ο τρόπος που έκλεισε ήταν δυστυχώς και η καραντίνα, το COVID έπαιξε το δικό του ρόλο οικονομικά για να γαστούν. Κοίτα, αν κεραζό, περίμενα λεπτό. Αχιλλέας έκλεισε. Και έπαιρασε μου ράμε, η κούλα. Πανεπιστήμιο έκλεισε. Και έπαιρασε μου ράμε, η κούλα. Από ελ, έκλεισε. Μια πέρασε η κούλα. Κεραυνός έκλεισε. Είδες τελικά. Η ΑΕΚ έκλεισε. Αν θέλετε να κλείσει καμιά ομάδα, μπαίνετε. Ναι, παρακαλώ, περάστε. Εντάξει. Τι τίτλο θέλεις να βάλεις στην καριέρα σου. Μετά από τόσα χρόνια που περάσες, τα όμορφα, τα άσχημα. Ευλογημένη που το πέρασα τούτο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Εκτιμώ ούλα όσα επέρασα. Και τούτο που ας πούμε έχει αθλητές και αθλήτριες που ξεκινούν μια καριέρα και τραυματίζονται ας πούμε και πρέπει να σταματήσει η καριέρα τους. Έχει άλλους που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί ας πούμε και να πρέπει να σταματήσουν. Εγώ κατάφερα καλώς ή κακώς να φτάσω στο τέλος και να είμαι καλά και εννοείς εκτιμάς τα πράγματα, δηλαδή
Εκτιμάς το ότι είσαι καλές ομάδες, φίλες, προπονητές. Γενικά, τούτα ούλα. Τι ήταν και τι είναι το μπάσκετ για εσένα. Πάμε στο τι ήταν πρώτα. Ήταν και είναι μεγάλη μου αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο χώρο και να παίζεις μπάσκετ για να καταλάβεις τι σου λέω. Αν με θεωρεί κάποιος άλλος που είναι εκτός της φάσης, δεν είναι να πει να τούτη, αλλά μικρόβιο, είναι αγάπη το μπάσκετ. Και θεωρώ ότι και μεγαλώνοντας και φεύγοντας από το χώρο σαν παίχτρια και φτάνοντας, ξεκινώντας μια καριέρα να σπέσεις σαν προπονήτρια, παραμένει η ίδια η αγάπη. Να είναι αλλάξει κάτι. Και αν είσαι τον εαυτό σου να θέλεις να δεις ζάπινγκ, να δεις έναν αγώνα μπάσκετ ή τι έναν μπουτσμάδι το μωρό να πούμε να πεις έχει NBA νομίζω τώρα έστω να κάνω όχι το ζάπ ή ακόμα αν είσαι στον χρόνο, τον χώρο για να είσαι το πράγμα. Και μάλλον το μωρό και είμαι πίσω. Οκ, fair enough. Αλλά γενικά προσπαθώ τώρα ξεκίνησα πάλι να παρακολουθώ. Δηλαδή, αν κάνω ζάπινγκ και να έχει μπάσκετ να σταματήσω και να πω wow. Κάτι κάπου έπαιζε, εγώ νομίζω κάπου δεν μπορούν το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, σταματάς να το αγαπάς, το πράγμα. Αν και είχα μας πάντα δεύτερη μοίρα, εμείς πάντα αγαπούσαμε το. Και το θυμούμε το, δηλαδή τον το παράπονο... Είδες φκαλώ το και τον παράπονο. Να σου πω, τον παράπονο θυμούμε το, θα μέρει πάρα πολλά χρόνια, που δεν έφυγαινε μόνο από εσένα. Ήταν κουβέντα... Παγιά, ακόμα και από τη Ξερού, και από τη... που δεν έπαιζε τον μπάσκετ τότε, και από τη Σόνια, σκέφτω να έπαιζε, δεν ξέρω όταν ήταν. Και από σένα, ότι όντως κάποτε το γυναικείο μπάσκετ ήταν σε δεύτερη μοίρα. Ευτυχώς τώρα φτιάχνει μια νέα προσπάθεια προς τα έξω, ενώ που προσπαθούμε να. Κοίτα. Που θεωρούμε εμείς πάντως. Ας συγκρίνεις την προβολή που έχει τώρα. Δεν υπήρχε σύγκριση. Εμείς δεν είχαμε καθόλου. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Αλλά τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Του μου πέντε η Σοφία στη συνέντευξη. Εμείς παίζαμε τελικούς με γήπεδα γεμάτα, στο γυναικείο. Που τούτο σκέφτουν να είσαι και προβολή το άθλημα. Αν είσαι και προβολή το άθλημα, να πούμε τότε, ήταν να πετούσε. Αλλά έχοντας μια είσαι σε ένα χώρο που δεν είσαι προβολή σαν γυναικεία καλαθοσφαίρα και μόνο στα γήπεδα στους τελικούς, το για μένα επιτυχία. Με ποιον τρόπο να πω του κόσμου έλαβες στο γήπεδο. Κάλεσε τον κόσμο εσύ, με το όλα που επέρασες, με τα καλά και τα κακά, ξέρεις να μου τον μπάσκετ, ξέρεις τα καλά του, τα κακά του. Κοίτα, τώρα μιλούμε λίγο σε μια εποχή COVID. Ναι, δύσκολη εποχή τώρα, κατανοητό. Τώρα, anyway, δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και το ποδόσφαιρο θωρείς... Εντάξει, ναι, τώρα είναι άλλο πράγμα. Ναι. Πες αν υπήρχε το COVID, θεωρώ ότι πάλι η τελική ήταν αχαν κόσμο. Και σιγά σιγά ήταν με την προβολή... ήταν να χτίζεται σιγά σιγά τούτη πώς το λέεις, η εμπιστοσύνη, η θέληση του κόσμου να τζαμε. Γιατί τον μπάσκετ είναι καλό και κακό, είναι ωραίο άθλημα. Ενώ σου, αν δεν υπήρχε ο COVID τώρα, και σκέφτομαι όμως είπα πριν ότι χωρίς προβολή είναι γεμόνα, να σκέφτομαι την προβολή τώρα. Θεωρώ ότι είναι άσχημο κόσμο. Εντάξει, παίζει μεγάλο ρόλο και πλέον η μείωση των ξένων. Και στο αντρικό και στο γυναικείο, το ότι πλέον σε πρώτον πλάνο είναι οι Κύπροι και οι Κύπριες. Ναι. Και άμα είσαι μια ομάδα η οποία έφερνε στο τέλος ξένες για να πιάσει πρωτάθλημα, και τώρα αν το έχεις, εννοείται. Ποιος έχει παραπάνω συναγωνισμό, διάς ευκαιρία στα ταλέντα που δούλεψε στις ακαδημίες να βγουν μπροστά. Δηλαδή σκέφτου τότε εμείς, αν δεν ήσουν λίγο καλός και είσαι ξένους, θα έρθω στον πάγκο. Ενώ τώρα με τούτο που έκαμε η Ομοσπονδία και στους άντρες και στις γυναίκες αντίστοιχα, τούτο είναι, βγάλεις τα ταλέντα και δουλεύεις τα ταλέντα γιατί πρέπει και να παιχνίθηκε πάνω τους. Είτε άντρας είτε γυναίκα, δεν πιες παιχνίθηκε εντός να στήσεις την εθνική και να υπάρχει ομάδα. Μια τελευταία ερώτηση που την είχα κουβέντα χτες. Μπορούμε να πούμε καλώς και κακώς ότι ξεχωρίζουν φέτος τουλάχιστον ξεχώρισε η ανόρθωση με την ΑΕΛ. Του χρόνου να δούμε, δεν ναι, ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά ας πούμε ότι πάλι εν τούτες οι ομάδες. Παίζεσαι σε μια άλλη ομάδα, είσαι 16 χρονών.
Πώς ανακτάς την ψυχολογία, πώς να πεισμόσω να συνεχίσω να παίζω μπάσκετ, αν ξέρω ότι ρε φίλε, ναι, η ανόρθωση η ΑΕΛ είναι δυο σκαγιά πάνω από εμένα. Μπορεί να παίξω με την ανόρθωση και να φάω 30 πόντους πάνω στην Ιουφαλήν. Ή που την ΑΕΛ και να φάω άλλους 30. Είμαι 16 χρόνων, είμαι 17 χρόνων, είμαι 18. Θέλω... Όπως και το κάνουμε. Θέλεις η νίκη και η χαρά πάντα μέτρα. Σίγουρα θέλεις. Έναν καλό του, πριν σου απαντήσω, έναν καλό του αθλητισμού γενικά που πρέπει να παροτρύνει και τα μωρά είναι ότι μέσα στον χώρο τούτον και γενικά στον χώρο του αθλητισμού μου, μαθαίνεις να χάνεις. Για μένα, δεν είναι αποτυχία να χάνεις. Σίγουρα να χάνεις με 30 και 40 και 50, είναι καλό. Αλλά το ότι είμαι μωρό και είμαι αθλητής και πάω, παλεύω και χανώ, για μένα τούτον το πράγμα που λαλούν ότι λάθος είναι λάθος. Γιατί που, που έχασα, να πεισμώσω παραπάνω και να δουλέψω πιο σκληρά και να πάω να κερδίσω. Και, τούτο, και με τη ζωή είναι έτσι είναι. Δηλαδή, άμα φύγεις έξω στη ζωή, άμα, εμένα ας πούμε βοηθήσε με πάρα πολλά. Άμα χάσεις, θα τα παρατήσεις, ας πούμε. Και είναι πολλά σημαντικό τούτο που λαλούν ότι πρέπει πάντα να κερδίζω. Όχι, δεν πρέπει πάντα να κερδίζεις. Πρέπει να μάθεις να χάνεις πρώτα και μετά να μάθεις να κερδίζεις. Τούτο έχω τα, ας πούμε, πάρα πολλά σαν, πώς το λέει, σαν φιλοσοφία, σαν πώς σε λυσπέτω. Απλά η ομάδα που να είσαι, με ρώτας πριν χρόνια, τα οποία, ας πούμε, χρόνια ήταν οι ξένες και δεν βοηθούσαν οι συνθήκες να βγεις μπροστά και να παλέψεις, ας πούμε, να παίξεις με τις ξένες και να κερδίσεις. Τώρα, το που κάνουν τώρα, βοηθά. Δηλαδή το ότι μειώσαν τις ξένες και μειώνοντας τις ξένες δεν νομίζω να είναι τόσο η διαφορά 30, 40, 50 πόντους. Δηλαδή εν τούτο που είπαμε πριν ότι είναι πολλά καλό που έγινε. Πρέπει να περάσω 45 λεπτά για να πεις μισή σοβαρή κουβέντα. Ναι, ναι, προς το τέλος. Η φάση είναι τώρα που ο Αντρέας να καμάσετε μετά να κόψει τα σοβαρά κομμάτια και να βάλει 3 λεπτά στο τέλος να πει... Βάρτε το μόνο το σοβαρό, το podcast, να φέρουμε σοβαρή. 3 λεπτά διαρκείς αργό παιχεία, συγγνώμη. Πατήσες μέσα στο σημείο που ξέρεις. Μην πειράζει, η αλήθεια λέτε, επειδή έχω εγώ την κόρη μου προσπαθεί να... που της αρέσει και τον μπάσκετ, αλλά είναι τούτο, ναι, άμα... Ευχαριστώ και εσύ την κόρη σου. Εν έχω εμπιστοσύνη τον Νικόλα, ρε. Έχω τον Νικόλα. Κάμουν εμείς με φάς. εντάξει, η αλήθεια έχει και τώρα αξιόλογους προπονητές. Δηλαδή, δεν είναι παγιά σκέλες πλέον οι προπονητές. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά βρισκείς... Σιγά σιγά φκαινούν οι νέοι μπροστά. Ενώ ο Νικόλας, ενώ ο Λίβας, ενώ ο Πιστόλας, ενώ... Και αν με ρωτάς εμένα, υπάρχουν εξαιρετικοί προπονητές τώρα στην Κύπρο. Αν με έπαιρνες χρόνια πριν που παίζα εγώ, ήταν να σου πω μετρημένη στο ένα χέρι, η καλή. Τώρα ξεκινήσα σίγουρα βοηθά και σχολή προπονητών. Πού ξεχωρίζεις τώρα, κουλά μου. Όσο θωρώ. Που την, ναι, που την νέα γένεια, ακόμα και στο αντρικό, ενώ προπονητές που να πεις ότι... Τούτη που είπες εσύ προηγουμένως. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω. Το Λίνο δεν θα τον πούμε στους καινούργιους. Εντάξει, το Λίνο επειδή έζησα τον όμως, σαν προπονητής. Δηλαδή, καλός προπονητής για μένα είναι εκείνος που βγάλει το maximum που κάθε παίχτη. Αν καταφέρεις να κάνεις τούτο και υπολογίζεις και τον τελευταίο παίχτη του πάγκου, δηλαδή, εν τον εσύ τζάμε απλά για να κάθεται, είσαι επιτυχημένος προπονητής. Και αμέκρυφκεται η μαγκιά του προπονητή για μένα. Δηλαδή, αν εσύ ξέρω ότι έχω σε σένα και τη Σοφία, γελάω Σοφία και γελάς. Ναι, θα το γελάσω. Να βγάλω το maximum που σένα και το maximum που τη Σοφία, ας πούμε. Και ο Λίνος και η Νικολίνα έκαναν τον το πράγμα. Και ο Κώστας Τελιάνιδης στο τέλος. Τούτο για μένα είναι καλός προπονητής. Που τους καινούργιους ποιον το θωρείς όμως. Τούτο που ήταν το... Κοίτα, επειδή τώρα είναι πολύ παρακολουθώ, αλλά... Λέω σου, και ο Νικόλας, ο Παπαδόπουλος, και ο άλλος ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, και ο Λίβας, τούτη γενιά. Θεωρώ, δεν ξέρω κανέναν τώρα και να παρεξηγηθούν. θεωρώ ότι θωρίζουν ότι δουλευταράδες. Δηλαδή, αγαπούν το, που είναι ένα κομμάτι. Και το άλλο το σημαντικό είναι ότι τα σωματεία πλέον δίνουν ευκαιρία στους προπονητές. Δηλαδή, πιάσουμε τον Κεραυνό. Ο κύριος Πάρης Παπαέλληνας, γνωστός σε όλους, ας πούμε, έδωσε χρόνο στο Χριστόφορο, ας πούμε. Εν τον έβαλε τζαμέ και με την πρώτη αποτυχία να τη διώξει το. Τούτον
πολλά σημαντικό να γίνει. Δηλαδή, πρέπει να πάω σε μια ομάδα και επειδή ο προπονητής μου του την οτροπία που έχουμε και στη μάπα και στο μπάσκετ. Κάνουμε μια αποτυχία, φτιάχνω τους. Η αλήθεια λέτε, βλέποντας τον μπάσκετ των αντρικών τουλάχιστον, Κεραυνός και ΑΕΚ, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι μόνες ομάδες οι οποίες οι προέδροι, ο κύριος Παπαλίνας και ο κύριος Λευκαρίτης, mm-hmm. κατά κύριο λόγο, στηρίζουν τους προπονητές τους. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το πράγμα και γι' αυτό έχουν και επιτυχίες. Ακριβώς. Δηλαδή, φέρνεις έναν προπονητή, πρέπει να τον εμπιστευτείς. Αν τον εμπιστευτείς, έχουμε παραδείγματα. Θα σου πω εγώ, ξέρεις τα καλύτερα. Πολλά, ναι, οπότε, από τη στιγμή που θεωρείς τον άλλον ότι αγαπάς τον που κάνει και, ας πούμε, είναι προπονητής που παίρνει παρατήρητον ή να πάω σαν μια απλά να κάνω τη δουλειά μου και αφιώ. Εντάξει, πέρα τα δούλειον τούτα. Δεν να τους πω εγώ φυσικά να μου να κάνουν, αλλά... Ναι, άχι, στο ξέραμε. Ναι, ας πούμε, μες στον χρόνο φαίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, περάσαμε και τον χρόνο μας. Ήταν, όπως το φαντάζομαι, να γελάσαμε καμπόσο. Ελπίζω να κόψει λίγο τις πελάρες, Άντρια. Ναι, αν κόψει τις πελάρες δεν θα βγάλει τίποτα προς τα έξω. Επίγε το 40 μετά λεπτό έτσι. Λοιπόν, περάσαμε καλά. Πρέπει να πάει σπίτι να κοιμηθείς το μωρό λόγια τώρα, ναι. Πρέπει να κοιμηθεί, ελπίζω. Δεν μπορώ να βρίσκω αν χάρτη. Λοιπόν, Κλάμ, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και να σας δω ακόμα μια φορά συγχαρητήρια και εσένα και όλη την ομάδα για τούτο το πρωτότυπο. Ελπίζω να σε δούμε για ένα last dance. Είπα σου τώρα να... Αν πάει η Σοφία, να το σκεφτώ. Κρατούμε το τούτο. Ναι, ναι.